Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Φίλες και φίλοι, αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, μέλη της Βουλής των Εφήβων, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Δεν είναι άλλωστε, τολμώ να πω, και πάρα πολλά τα χρόνια τα οποία με χωρίζουν από την εποχή που θα μπορούσα να βρισκόμουν ανάμεσά σας, αν και έχουν την κακιά συνήθεια διαρκώς να αυξάνονται. Το θέμα με το οποίο καταπιαστήκατε είναι το πώς μπορούμε να αποκλείσουμε τη βία. Και το ανέφερε ήδη και ο Πρόεδρος. Η έννοια της σύγκρουσης υπάρχει στη φύση, υπάρχει στην κοινωνία και υπάρχει μέσα και στον ίδιο τον άνθρωπο που αντικρουόμενες δυνάμεις βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση. Η βία υπάρχει ανάμεσα στις χώρες και τους πολιτισμούς και τη βλέπουμε να εκδηλώνεται στους πολέμους με καταστροφικά αποτελέσματα. Υπάρχει η φραστική βία στο σπίτι, στις σχέσεις, στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, στις διεθνείς σχέσεις. Υπάρχει η συναισθηματική βία, ο εκφοβισμός, η πρόκληση δυστυχίας με λόγια και με πράξεις και φυσικά υπάρχει η φυσική βία. Οι απειλές, ο προπυλακισμός, το ξύλο. Η βία στους δρόμους, ενίοτε στα σχολεία, ενίοτε στο ενδοικογενειακό περιβάλλον. Οι μέρες που ζούμε δυστυχώς παραπέμπουν χαρακτηριστικά στο θέμα. Γιατί τι άλλο μπορεί να σημαίνει το να σπρώχνει κανείς έναν άνθρωπο στη θάλασσα από ένα πλοίο που βρίσκεται εν κινήσει και έπειτα να τον εγκαταλείπει. Ο θάνατος του Αντώνη Καριώτη στο λιμάνι του Πειραιά είναι μια γροθιά στο στομάχι για όλους μας. Και μας υπενθυμίζει το γιατί οφείλουμε σαν κοινωνία να κοιταχτούμε σκληρά στον καθρέφτη και να αντικρίσουμε τον εαυτό μας κατάματα. Μας υπενθυμίζει το γιατί εκτός από το να κάνουμε το αυτονόητο χρέος μας στη μνήμη ενός νέου ανθρώπου που άδικα χάθηκε, δηλαδή το να αποδώσουμε δικαιοσύνη, κυρίως ωφέλουμε το να εξετάσουμε το γιατί αυτό συνέβη. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, το ίδιο πρέπει να γίνει και για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, το ίδιο πρέπει να γίνει όταν τα χρώματα δηλαδή μιας ποδοσφαιρικής ομάδας για κάποιους καθίστανται λόγος επαρκής για να χάσει ένας νέος άνθρωπος τη ζωή του. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα για εμάς ως κοινωνία? Τι σημαίνουν για το σύστημα εκπαίδευσης και για το πώς αυτό οφείλει να αλλάξει, να βελτιωθεί? Συζητήστε αυτές τις μέρες εκτενώς για όλα αυτά και για το όλο το φαινόμενο της βίας και τις πολλαπλές του πτυχές. Από την έμφυλη βία, τη βία απέναντι στα παιδιά, απέναντι στον άλλο πρόσωπο με άλλο θρήσκευμα, άλλο έθνος, άλλες απόψεις, άλλη ματιά, μέχρι την ψηφιακή βία, τις αναδυόμενες μορφές της, τον κυβερνοεκφοβισμό, που είχατε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, το bullying. Χωρίς περιστροφές, αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε είναι πολλά. Και χωρούν δεκάδες πρόσθετες παρεμβάσεις στην παιδεία, στον αθλητισμό, στις πολιτικές για την οικογένεια και την ισότητα, στην προστασία του πολίτη, στη δικαιοσύνη. Παρεμβάσεις που αφορούν από προγράμματα εθελοντισμού, εκμάθησης τρόπων αντιμετώπισης της βίας, ειδικά των νέων μορφών της, μέχρι αλλαγές στην κρατική λειτουργία και στις πολιτικές του κράτους για την πάταξη του φαινομένου. Παρεμβάσεις που ειδικά θα πω για το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να περιλαμβάνουν περισσότερο την αναβάθμιση της πολιτικής παιδείας στα σχολεία, όσο και την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού, σύμφωνα με το πνεύμα των ερωτήσεων αλλά και των εισηγήσεών σας. Επειδή το ανέφερε και ο Πρόεδρος, το διαχρονικό θέμα αφορά τη Βουλή των Εφήβων, αφορά τη συμμετοχή, νομίζω ότι η λύση κρύβεται ακριβώς εκεί πέρα από την παιδεία, στη συμμετοχή. Δηλαδή, σε μια κοινωνία θεσμών, σε μια χώρα με εύρος στο κοινωνικό κεφάλαιο που αφοπλίζει τη βία. Καθώς ζούμε σε κοινωνίες και όχι σε μοναχικότητες, υπάρχει η διάσταση της συμμετοχής, η οποία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και επιδρά στις αλλαγές οι οποίες γίνονται από τη μία εποχή στην άλλη. Αλλαγές χρόνια πίσω που φαινόντουσαν αδιανόητες, μετά, λίγα χρόνια μετά, τις έβλεπε κανείς ως αυτονόητες. Πριν 300 χρόνια ή πριν 200 χρόνια ακόμη, το δουλεμπόριο που είχε στην Αμερική ήταν κάτι το απολύτως αυτονόητο. Σήμερα αυτό είναι κάτι το αδιανόητο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θεμελιώθηκαν δεκαετία με τη δεκαετία, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πέρασαν στο χαρτί, στις νομοθεσίες σε όλο τον κόσμο, παρήγαγαν νέες πραγματικότητες, νέο δίκαιο, νέα ποιότητα στην ατομική και τη συλλογική ζωή και μέχρι τότε ήταν αφηρημένες έννοιες, οι οποίες βρισκόντουσαν στη σφαίρα των συζητήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αντιλήψεις εξελίσσονται. Δεν εξελίσσονται όμως αυτόματα, εξελίσσονται μέσω της συμμετοχής. Ο κόσμος αλλάζει μέσα από τη συμμετοχή στις εξελίξεις του. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το πνεύμα ενός ρητού, μιας και ανέφερα πριν το δουλεμπόριο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όπου έλεγε ότι το τόξο του ηθικού σύμπαντος είναι μακρύ,
αλλά λυγίζει προς τη δικαιοσύνη. Εν τέλει τα πράγματα δηλαδή βελτιώνονται και αυτό πρέπει κανείς να μπορεί να το βλέπει ειδικά μέσα σε καιρούς ή σε ημέρες, σε συγκυρίες που μπορεί να φαντάζουν ενδεχομένως έως και λίγο περισσότερο σκοτεινές. Ένας μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που έζησε στο Παρίσι στον 20ο αιώνα, έλεγε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι εκείνοι που μέσα από τη φαντασία, μέσα από τη δημοκρατία, μέσα από τη διαλεκτική, μέσα από το στοχασμό, θέσμιζαν την κοινωνία. Το έργο του, η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, περιέγραψε πως την κοινωνία τη θεσμίζει, την αλλάζει, τη χτίζει από την αρχή το ίδιο το άτομο, ο πολίτης, μέσα από τη συμμετοχή του στην πόλη, δίπλα σε άλλους πολίτες. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε στα χέρια μας, έχετε στα χέρια σας, τεράστια ισχύ. Έχουμε στα χέρια μας την ισχύ να νικήσουμε κάθε λογής μορφές βίας, εξελίσσοντας την κοινωνία μέσα από τη συμμετοχή, αποφασίζοντας να προτάξουμε το δίκαιο απέναντι στο άδικο. Και η παρουσία σας εδώ, στον κορυφαίο θεσμό της δημοκρατίας, αυτό το μήνυμα ουσιαστικά έχει. Το μήνυμα της συμμετοχής. Την ιδέα ότι μπορούμε να αναθεσμίσουμε την πραγματικότητα στη χώρα μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, να αναθεσμίσουμε ακόμη και τον ίδιο μας τον εαυτό και να βαδίσουμε μπροστά για να πετύχουμε τις αλλαγές και τα ορόσημα που θέλουμε. Αυτή η μεγάλη δύναμη, αυτή η τεράστια ισχύς είναι στα χέρια μας και είναι στα χέρια σας. Πολλά μπράβο για τη συμμετοχή σας στη Βουλή των Εφήβων και καλή συνέχεια στις εργασίες.